Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Game Pantsia. Πάρα, το ξέχασα. Σήμερα δεν λιώνω με κάτι, με βλέπετε. Είμαι απέναντί σας, απέναντι από μία κάμερα. Συγκεκριμένα Samsung είναι, δεν ξέρω τον τύπο της. Όπως είχα υποσχεθεί, θα σας δείξω τη συλλογή μου με τα video games, η οποία είναι και... είναι λίγο μικρή. Κάποτε ήταν μεγαλύτερη, αλλά άμα έχεις ηλίθια αδέρφια... Ναι, μου είχαν υποσχεθεί ότι θα τα δώσουμε με αρκετά από αυτά, αρκετές κονσόλες παλιές, θα τα δώσουμε σε κάποιον που ξέρει να τα συντηρεί και μόλις μπλα μπλα μπλα, θα ξαναπάρουμε πίσω. Δεν θέλω να πω τίποτα γι' αυτό, το αφήνω να πάει. Δεν τα είδα ξανά ποτέ και μιλάω τώρα για κονσόλες της Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, πάντα αυτά, χαθήκαν όλα. Θα τα ξαναγοράσω όλα όμως, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, για να μην σας πρίζω και με εσάς, μία συμβουλή μόνο θα δώσω. Στους μικρότερους, γιατί οι μεγαλύτεροι σίγουρα τα έχετε περάσει, τα έχετε βιώσει. Απευθύνομαι σε όσους πάνε ακόμη σχολείο, αυτή η ηλικία που δεν ξέρω γιατί δίνετε, δανείζετε τα παιχνίδια σας. Παιδιά, μην δανείζετε τα παιχνίδια σας σε όποιον. Βασικά, όχι οποιονδήποτε. Σε κανέναν μην δανείζετε τα παιχνίδια. Ούτε σε φίλο, ούτε σε συγγενή, ούτε σε κανέναν. Ούτε στο σκύλο σας μην δανείζετε. Ούτε στον ίδιο σας τον αδερφό μην δανείζετε. Ξέρω τι λέω. Γιατί θα έρθει κάποια στιγμή που θα το ζητήσετε πίσω το παιχνιδάκι σας και θα σας πει ο φίλος σας: «Ρε φίλε, το έχασα!» Ή «Συγκίνησε η μάνα μου και κατά λάθος το πέταξε!» Ή «Το έφαγε ο σκύλος μου!» Ναι. Αφήστε. Μη δίνετε σε κανέναν παιχνίδια. Ειδικά αν έχουν... όχι αξία, αν είναι ιστορικά παιχνίδια, όπως εγώ έδωσα π.χ. τα Nintendo μου όλα. Να! Πάμε στο θαυματουργό κρεβάτι. Πάμε. Ξεκινάμε με ένα αεροπλανικό. Εδώ είναι όλη μου η συλλογή πάνω στο κρεβάτι. Τη βλέπετε όλοι. Όλοι και όλοι αυτοί είναι. Δεν έχω άλλη. Θα υπήρχαν βέβαια και τρεις κονσόλες Nintendo. Αλλά τι να κάνουμε. Τα εξήγησα και πιο πριν αυτά. Α, λοιπόν. Εκεί πέρα έχουμε πάλι το κουτί και τη μητρική. Περιμένουν τον επεξεργαστή να τα πλαισιώσει. Δεν θα περιμένετε για πάρα πολύ, γιατί μέχρι Τετάρτη, Πέμπτη έρχεται ο επεξεργαστής, ο Τρελιάρης, ο Τούμπανος, ο i5. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα έχουμε εδώ τον Diaz από το Vice City, τον οποίο εγώ τον έχω σκοτώσει. Σίγουρα τον έχετε σκοτώσει κι εσείς. Όλοι τον έχουν σκοτώσει αυτόν τον τύπο. Τον Κιλαρά. Τον Diaz. Να το δω. Αφήσα από ένα παιχνίδι του PSP, είναι το Vice City. Λοιπόν. Πάμε πιο εδώ, έχουμε μερικά κουτιά από παιχνίδια του Advance, του Game Boy Advance. Εδώ έχουμε το Crash και Spyro Super Pack, θα τα δούμε και σε κασέτες σε λίγο. Τρία κουτιά μου έχουν διασωθεί βέβαια από τα παλιά μου χρόνια. Ένα, ο Link, ο μεγαλύτερός μου έρωτας, The Adventures of Link, The Legend of Zelda. Το Asterix and Obelix XXL και Puff Them All. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, γιατί έχω και ένα προβολέα που φεύγει ακριβώς από πίσω μου. Τέλος πάντων, με τα κουτιά δεν είναι και σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, πάμε στις κασέτες. Έχουμε Crash και Spyro, το Super Pack που είπα και πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Το Crash κάτι έλεγε. Το Spyro, μιλάμε, ήταν υπέρτατη παπαριά. Συγχωρήστε με για την έκφραση. Αν και τα ακούτε αυτά από το κανάλι συνέχεια. Εδώ έχουμε Super Mario 3. Πολύ καλό παιχνιδάκι, αξιόλογο. Με ανανεωμένα γραφικά, όχι το παλιό. Εδώ ο μεγαλύτερος μου έρωτας, όπως προανέφερα, The Adventures of Link. Δεν φαίνονται και πολύ καλά στην κάμερα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τώρα γι' αυτό. Με το ένα χέρι στις κασέτες και με το ένα στην κάμερα. Έχουμε. Εδώ τι είναι αυτό, ποιο να το διαβάσω. Crash Bandicoot. Ένα από τα πρώτα Crash που είχα πάρει. Καλούτσικο, εντάξει. Δεν τρελαίνομαι κιόλας. Μετά, πάμε παρακάτω. Εδώ. Αυτό τι είναι? Α, είναι ο Asterix and Obelix που είπα πιο πριν. Το XXL δεν με ενθουσίασε. Το Puff Them All, το κλασικό του SNES. Sonic, παιδιά. Το Sonic ποτέ μου δεν το συμπάθησα. Ένας μπλεαρ ουραίος που τρέχει. Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Εδώ ένα παιχνίδι θρύλος. The Legend of Zelda Minish Cap, αν το λέω σωστά. Ναι, Minish Cap. Παιχνιδάρα. Εδώ έχουμε Mario vs Donkey Kong.
το παιχνίδι καλούτσικο ήταν, αλλά από κάποιο σημείο και μετά γινόταν λίγο βαρετό. Εδώ έχουμε Pokémon Sapphire Version, από τα καινούργια, εδώ της μάπας, άστο. Εδώ ξεκινάμε τώρα τους θρύλους. Ο Lucky Luke Desperado Train, πολύ καλό παιχνιδάκι. Πήγαινε για FPS, αλλά τελικά του βγήκε λίγο third person, ας πούμε. Εδώ Dragon Ball Z, περίμενα πολύ περισσότερα από σένα Dragon Ball, με απογοήτευσες. Εδώ, μία από τις καλύτερες κασέτες που έχω, δεν έχει αυτοκολλητάκι απ' έξω γιατί από τη χρήση έφυγε. Pokémon Gold, παιχνιδάρα. Εδώ έχουμε Martian Alert, της Looney Tunes. Καλό παιχνιδάκι. Άξιζε τα λεφτά του για τότε. Εδώ έχουμε δύο κασέτες, οποίες είχα δανειστεί. Όχι, τις είχα δανειστεί, μου τις είχε. Συγγνώμη, εγώ ποτέ δεν δανείζομαι. Μου τις είχε δανείσει ένας ξάδερφος, ο οποίος δεν έχω παίξει ποτέ. Ποτέ. Είναι για το Game Boy το Color. Και αυτή για το Color είναι. Color. Εδώ, θρυλική κασέτα. Pokémon Pinball. Έχω κάνει κάτι high score εν ώρα μαθήματος. Μιλάμε κάτω από το θρανείο. Άσε. Λοιπόν, αυτά με τις κασέτες. Πάμε τώρα στα παιχνίδια για υπολογιστή. Κοιτάξτε, μετρήστε τα λίγο. 1, 2, 3. Δεν έχω άλλα γνήσια. Είχα κάποτε. Είχα άλλα 2-3. Ναι. Πάμε με σειρά, με προτεραιότητα, από το καλύτερο προς το χειρότερο. Call of Duty, World at War. Ίσως και το καλύτερο παιχνίδι που έχω παίξει σε υπολογιστή. Ίσως. Δεν ξέρω. Έκανα τη βλακεία και το δάνεισα σε ένα κολό. Ας μην το πω κολόπεδο, σε ένα μπαστάρδι του κερατά. Το οποίο μου το έσπασε. Για να δω, άμα μπορέσω να το δείξω. Έχει σπάσει. Δεν φαίνεται με την καμία γυαλίζει. Έχει σπάσει κάπου εδώ χαμηλά, μέσα εδώ που. Στην τρύπα. Το οποίο πολλές φορές δεν το διαβάζει ο υπολογιστής. Πολλές φορές το διαβάζει. Αλλά μου το έσπασε. Ξέρω που μένει, κολόπεδο, έρχομαι. Θρυλικό παιχνίδι, Grand Theft Auto IV, Νίκο Μπέλικ. Βασικά Νίκο Μπέλιτς, όχι Νίκο Μπέλικ. Παιχνιδάρα. Να το ανοίξω κιόλας, μέσα μιλάμε. Στέργιο, έχει πάρα πολύ καλά manuals. Εδώ έχουμε διπλό CD, δεν ξέρω αν μπορείς να το βγάλω. Ναι, έχει. Να, η Βιζαρού και ο Νίκο Μπέλικ. Το ασχημό παπο Νίκο Μπέλικ. Παιχνιδάρα. Και ένα πάρα πολύ παλιό, δεν είναι δικό μου αυτό, φυσικά και δεν το δανείστηκα, Unreal Tournament, από περιοδικό είναι, μου το είχε δώσει ένας φίλος γιατί είχε χαλάσει το λάπτοπ του και δεν είχε τι να το κάνει, από το να το πετάξει σε ένα ράφι μου το έδωσε σε μένα και κυριολεκτικά το έλειωσα. Καλό παιχνιδάκι, λίγο ψευτικό αλλά δεν πειράζει, γι' αυτό παίζουμε και video games, αλλιώς θα παίρναμε ένα όπλο και θα βγαίναμε έξω να παίζουμε πραγματικό FPS. Εδώ έχουμε δύο, μισό να το μεταφέρω, εδώ. Δύο Game Boy Advance SP. Έχουν αρκετές γρατσουνιές. Παιδιά, πλέον είναι νόμος, είναι κανόνας. Ό,τι μεταφέρεται έχει και γρατσουνιές. Δυστυχώς. Το Gold, μισό να το ανοίξω, ήθελε και δύναμη. Λοιπόν, τρομερό εργαλείο. Αυτό παίζει ακόμη. Παίζει ακόμη, τα έχει όλα πάνω, μπορώ και παίζω. Αυτό εδώ δεν παίζει πολύ καλά, δεν έχει μπαταρία, έχει χαλάσει η μπαταρία του. Είναι και γεμάτο γρατσουνιές, το βλέπετε. Κρίμα. Αλλά μπορώ να του βρω μια μπαταρία, έχω βρει βασικά μαγαζί που πουλάει μπαταρίες για αυτά τα συγκεκριμένα. Τέλος πάντων, πάμε στην Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα, παιδιά, όποιος έχει παίξει ξέρει τι λέω. Game Boy Color 3. Τρία Game Boy Color, ένα διαφανές, ένα MOV. Και ένα ψηλό γκέικο, δεν ξέρω τι χρώμα είναι αυτό, αυτό ήταν δικό μου. Τα άλλα δύο είναι των αδερφών μου. Έχω άλλα δύο αδέρφια. Πιστεύω είναι. Το Game Boy Color είναι έπος. Ένα έπος. Ένα κινητό έπος. Παίζουν ακόμη, εννοείται πως παίζουν. Αυτά τα Made in Japan Game Boy Color δεν χάλαγαν ποτέ. Μετά πάμε σε ένα φτωχαδάκι. Ένα φτωχαδάκι, να το PlayStation το 2, φτωχό πλην τίμιο, το Slim, η Slim έκδοση, κάποτε είχα και το παχύ εκείνο και το θηρίο, αλλά χάλασε, το πέταξα, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τι το είχα κάνει, λειτουργεί ακόμη τούτο εδώ,
Έχει βγει, έχει πάρει σύνταξη, δεν πολύ παίζω. Έχω τώρα 2 χρόνια να παίξω. Και το χειριστήριο, το αυθεντικό τη Sony. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Α, μερικά παιχνίδια για PlayStation. Εδώ, από τα καλύτερα, Brothers in Arms, Road to Hill 30. Παιχνιδάρα, δεν έχω κουτί. Καταλαβαίνετε γιατί? Γιατί το είχα δανείσει και το κουτί μου το έχασε ο Φλόρος. Τι να πω. Gran Turismo 4. Καλό παιχνιδάκι, πολύ φουτουριστικό. Δεν λέγε πολύ, εντάξει, έτσι και έτσι. Gran Turismo 3. Ένα από τα καλύτερα Gran Turismo που έχω παίξει. Πολύ καλό, είναι μέσα. Να δω. Ναι, μέσα είναι. Δεν έχει το manual βέβαια. Το είχα κάνει εγώ, το είχα πετάξει μάλλον. Εδώ, WRC. Δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή. Α, έχω παίξει λίγο. Αυτό είναι το παιχνίδι, το είχε πάρει ο ένας μου από τους 2 αδερφούς μου. Εδώ έχουμε μερικά άκυρα παιχνίδια τα οποία δεν έχω παίξει πραγματικά ποτέ. Αυτό, αυτά βασικά μου τα έχουν δώσει. Μου τα έχουν χαρίσει. Crash, πλακία. Και πραγματικά, δεν λέω ψέματα, God of War ή God of War, ανάλογα πώς το προφέρει κανείς, δεν έχω παίξει ποτέ στη ζωή μου God ή God of War. Ποτέ, μα ποτέ. Δεν ξέρω γιατί, δεν μου γεμίζει το μάτι. Και πάμε και σε άλλο ένα φτωχαδάκι, το PSP, το οποίο βέβαια δεν λειτουργεί καθόλου. Καθόλου μα καθόλου δεν λειτουργεί. Το, βασικά το χρησιμοποιώ καμιά φορά για Wi-Fi, αλλά και αυτό με το ζόρι το κάνει. Του έχω αλλάξει η μπαταρία, του έχω βάλει μια πιο χοντρή εδώ να σηκώνει. Τελικά τα λεφτά πήγαν χαμένα. Α, να σημειώσω ότι το, και το PSP και το PlayStation είναι τσιπαρισμένα. Πάμε σε μερικά παιχνίδια για το PSP. Έχω περάσει αρκετές ώρες παίζοντας PSP. Λοιπόν, πάμε από το καλύτερο προς το χειρότερο. Brothers in Arms. Παιχνιδάρα. Παιχνιδάρα. Είναι μέσα ή το είχα δανείσει σε κανένα πάλι. Όχι μέσα, είναι ωραία. Το manual δίπλα εδώ. Medieval. Θρύλος. Απλά θρύλος. Με ανανεωμένα γραφικά. Από το... είναι remake του παλιού του Medieval. Είναι μέσα. Μέσα είναι. Έχει τρομερό κουτί. Είχε μια αφίσα μέσα, δεν την έχω βγάλει ποτέ. Τέσπα, πάμε παρακάτω. Medal of Honor Heroes. Καλό παιχνιδάκι, έτσι για μια-δυο ώρες να παίξεις, καλό είναι. Call of Duty Roads to Victory. Περίμενα περισσότερα από σένα, Call of Duty. Εδώ έχουμε τη συλλογή της Namco. Είναι πάρα πολύ γνωστή, έχει πάρα πολλά παιχνιδάκια μέσα, όπως το Pac-Man, όπως το Dig Dug, έχει το Galaxy, το Rally X. Κάπως κάποια άλλα, δεν ξέρω. Εδώ έχουμε το Vice City Stories, που πήρα και την αφίσα πιο πριν. Είχα κι άλλη μια αφίσα με μια Βιζαρού, αλλά δεν ξέρω τι απέγινε. Grand Theft Auto, Liberty City Stories. Ναι, καλά το είπα. Και τα WRC δεν είναι δικό μου αυτό. Των αδερφών μου είναι. Είχα κι άλλα, αλλά δεν ξέρω τι τα έχουν κάνει. Δικά τους ήταν. Χαίστηκα. Τι άλλο, πάμε από εδώ. Έχω δύο gamepads, gamepads, gamepad. Είναι παλιά και τα δύο, δεν τα αναγνωρίζει πλέον ο υπολογιστής. Δεν είναι συμβατά σε Windows 7. Αυτό ήταν πολύ γαμάτο, είχε και φωτισμό μέσα. Τι να κάνουμε, κρίμα. Να μην βάλω τώρα Windows XP για να παίξω με αυτά, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, αυτά. Έχω κάτι άλλο να πω. Ξεχνάω κάτι, όχι, δεν ξεχνάω κάτι. Ναι, το πιο γαμάτο. Παιδιά, έχω περάσει άπειρες ώρες με φιλαράκια παίζοντας με τούτο εδώ. Τούτο εδώ το πράγμα, το καλώδιο, μπορούσες να, με αυτό δηλαδή, μπορούσες να συνδέσεις 2 Game Boy Advance ή 2 Game Boy Advance SP. Μιλάμε, όλο το γυμνάσιο το βγάλαμε έτσι, παίζοντας τριπλό και τετραπλό σε Advance. Super Mario, Zelda, τα πάντα, τα πάντα. Έχω 2. Να και το δεύτερο. Θρυλικά και αυτά τα 2, εντάξει. Λοιπόν, πάμε για την αποφώνηση. Αυτή ήταν η συλλογή μου. Α, πριν πάμε για την αποφώνηση, έχω εδώ και ένα βιβλίο. Είμαι φαν του διαβάσματος. Stephen King, το αυτό, παιδιά, σπέρνει το βιβλίο. Όποιος έχει δει και την ταινία, σίγουρα πρέπει να το διαβάσει. Έχει πάρα πολλές σελίδες, χίλιες... Κάτσε να δεις πόσες έχει. 1039 σελίδες, δεν φαίνεται.
Όχι, με την καμία, με καμία κυβέρνηση. Δεν πειράζει. Μπορεί να κάνω και κανένα επεισοδιάκι εδώ στο κανάλι με τα βιβλία που έχω διαβάσει ή που πρόκειται να διαβάσω, που τα έχω. Τέλος πάντων, πάμε τώρα σίγουρα για την αποφώνηση. Αυτή ήταν η συλλογή μου. Δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη, δεν σας κούρασα εξάλλου. 10 λεπτά έχουν βγει το βίντεο, κάπου 10-15. Ελπίζω να σας άρεσε όπως είπα. Εσείς έχετε να κάνετε ένα like για την συλλογή μου και μόνο. Όχι για μένα, για τη συλλογή μου. Ένα subscribe στο κανάλι. Ξεχνάω κάτι άλλο. Α, ναι. Λοιπόν, να ρίξετε μία ματιά στα επιλεγμένα κανάλια. Κάπου λέω στο κανάλι, ο Fairburn λέει και κάτι άλλο. Μερικά ωραία κανάλια. Έχουμε πρώτο, Stereos Greek Gamer. Ο τύπας αυτός με βοήθησε να συνεχίσω το κανάλι μου. Όχι πως δεν θα συνέχιζα, αλλά όχι με τόση αγάπη, με τόση δύναμη όπως είμαι τώρα, ας πούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλο μου Στέργιο. Λοιπόν, έχουμε μετά Thanos Greek Gamer, ένα πάρα πολύ δυνατό gaming κανάλι και για PS, για PlayStation gameplays και για υπολογιστή, για PC gameplays. Πάρα πολύ δυνατό, κάντε ένα subscribe στο παιδί. Λοιπόν, έχουμε μετά Stan Gamer HD TV. Εκεί θα δείτε κυρίως ρετρό αναδρομές, παλιά παιχνίδια, unboxing, τα πάντα. Και έχουμε μετά PS Gamer GR. Ο Μάνος, πολύ δυνατό κανάλι, είναι μόνο για PlayStation. Μπείτε, αξίζει τον κόπο να κάνετε ένα subscribe, θα μάθετε πάρα πολλά από το κανάλι του. Λοιπόν, αυτά από μένα. Δεν είχα να πω κάτι άλλο, αλλά θα τα πούμε Τρίτη με Παρασκευή τα λέμε συνήθως. Όπως είπα, κάντε ένα like, ένα subscribe, τα σχόλια πάνω σας. Και από μένα, κυρίες, κύριοι, δεσποινίδες και παιδιά όλων των ηλικιών, γεια σας.